Γεια σας φίλοι μου. Άλλο unboxing σήμερα από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από Ιαπωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Duck Dive. Το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Maria Japan. Ήταν και από τα πρώτα βίντεο που έχω κάνει με παρουσιάσεις. Ένα εξαιρετικό popper από την Maria Japan. Αυτός ο χρωματισμός είναι νέος, τώρα κυκλοφόρησε. Είναι see-through, είναι διαφανής. Λοιπόν, see-through ουρούμε και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Τεντάκτα βασταδίνη Μαρία Τζαπάν χωρίς δεν είναι αρματωμένα, χωρίς σαλακές ή εγκύστρια κτλ. Απλά βάζουμε εμείς αυτά που πρέπει να βάλουμε. Υπάρχουν πληροφορίες ασφαλώς και πίσω εδώ στο πακέτο. Ένα απόπειρο με εξαιρετική βολή και θα πούμε και πώς το αρματώνουμε. Λοιπόν, ο χρωματισμός αυτός είναι καταπληκτικός. Τον έχω και σε re-rise, τον ίδιο χρωματισμό. Έχει αυτή τη διαφάνεια. Ένα απόπειρο το οποίο κάνει θαύματα. Μου έχει δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα συγκεκριμένα μου έχει δώσει έναν πεντάκυκλο κυνηγό. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για το αρμάτωμα. Το αρμάτωμα γίνεται με 4-0 single hook, assist hook για τεχνητά. Εγώ χρησιμοποιώ τις κουντάκου, λοιπόν, από τη Shout. Τα κουντάκου από τη Shout, 330SK. Λοιπόν, και τα split ring που βάζουμε είναι νούμερο 6. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε και τη Μαρία Τζαπάν πάλι σε νούμερο 6. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχω άλλα δύο, έτσι όπως αυτά εδώ πέρα τα δύο που δείχνω τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα η ST66. Λοιπόν, αυτές είναι 4-0 οι σαλαγγές. Λοιπόν, ST66 όμως. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δουλεύει πολύ καλύτερα με assist hook και γλιτώνεις ασφαλώς και τις φθόρες στα πλάγια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο popper, το οποίο είναι στα 65 γραμμάρια, 19 εκατοστά. Ξαναπώ άλλη μια φορά ότι όσοι θέλετε να δουλέψετε μεγάλα τεχνητά δολώματα με το καλάμι του shore, να κάνετε δηλαδή ένα rock shore fishing κατά τους Ιάπωνες, χρειάζεστε ένα P4 νήμα, έτσι ώστε να δουλεύει πιο σωστά το μεγάλο τεχνητό. Το P3 είναι λίγο για να δώσει σωστή κίνηση στα μεγάλα τεχνητά δολώματα, όπως αυτά εδώ τα επιφανείας, popper και τα λοιπά, diving pencil. Λοιπόν, αυτά με το Duck Dive. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, θα μπουν 4-0 shout της Kundaku, τα βλέπετε εδώ. Υπολογίστε 3,3 γραμμάρια το ένα, έτσι στο τελικό δηλαδή θα βγει 6,9 συγκεκριμένη περίπτωση παραπάνω. Είναι 60, θα πάει στα κοντά στα 70, στα 66,9, 67 γραμμάρια δηλαδή θα πάει τελική το συγκεκριμένο. Και εδώ πέρα κάποια 3-0 τα οποία ήρθαν επίσης για μικρότερα pencil κυρίως. Λοιπόν, πάμε τώρα, καλαμαριέρες της Duel, LQ, λοιπόν, lens, transparent, λοιπόν, αυτές εδώ ήταν σε προσφορά, γύρω στα 4 με 4,5 ευρώ είχανε, στην Ιαπωνία. Ας τις ανοίξουμε, δεν είχα LQ, από πραγματικότητα, πήρα σε 2,5. Μέγεθος, είναι στα 9,5 γραμμάρια. Ας τη δούμε και πιο κοντά. Όμορφες καλαμαριέρες από την Duel. Λοιπόν, για την τιμή τους είναι σούπερ. Λοιπόν, και εδώ αυτός εδώ πέρα ο χρωματισμός. Ας το δούμε και από κοντά. Εδώ είναι. Και αυτός ο όμορφος χρωματισμός, όπως είπα, είναι transparent, είναι διαφανής η επιφάνεια. Λοιπόν,
9,5 γραμμάρια καλαμαριέρα. Λοιπόν, και οι νέες Mac Q Tungsten, με Tungsten βαρύδι μέσα. Λοιπόν, οι οποίες κυκλοφόρησαν φέτος, το 2024, τον Απρίλιο, έχουν έρθει και στην Ελλάδα, αλλά η τιμή στην Ιαπωνία δεν παίζεται. Δεν θα πω πόσο, ούτε θα πω, θα δώσω κλάσμα σύγκρισης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φθηνές για νέες καλαμαριέρες. Βλέπετε εδώ, ποιότητα dual ασύγκριτη, το βαριδάκι μικρό εδώ. Στις συγκεκριμένες, μην ξεχνάμε ότι είναι tungsten. Λοιπόν, και να δούμε και την άλλη που ήρθε, τον άλλο χρωματισμό. Ας την ανοίξουμε για αυτή. Και αυτός εδώ είναι ενδιαφέρον χρωματισμός. Πάντα από τη Duel. Λοιπόν, αυτά με τις νέες που ήρθανε. Να πω επίσης ότι και τα Duck Dive στην Ιαπωνία είναι αρκετά φθηνά, γύρω στα 17 με 18 ευρώ έχουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πληροφοριακά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα φίλοι μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ, θα τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Γεια σας.